Λοιπόν, για έκτη χρονιά φέτος συνεχίζουμε με δυσκολίες πάντα αυτό το workshop που κάνουμε εδώ, το Συμπόσιο Γλυπτικής, έκτο κατά σειρά όπως είπα. Δημιουργούμε νέα γλυπτά για την πορεία εδώ και για το μουσείο γενικά, για τη συλλογή του μουσείου, το εμπλουτίζουμε δηλαδή. Φέτος είμαστε λίγο λιγότεροι από πέρυσι, είμαστε παρόλα αυτά 5 γλύπτες και η βοηθός μας η Εβίτα, η οποία δουλεύει περισσότερο τους καλλιτέχνες, στο πούμε γι' αυτό, γιατί βοηθάει όλους λίγο πολύ. Και κάνουμε 4-5 έργα, μπορεί και περισσότερα να γίνουν. Ένα θα αφορά το σκουπιδάνθρωπο που θέλω να τον βάλουμε πάνω στην είσοδο του χωριού, γιατί συγχαίουν πολύ την είσοδο με τα σκουπίδια που πηγαίνουμε, άλλοι πηγαίνουν στο Χιτά γιατί κάνουν μεγαλύτερο δρόμο εκεί και πιο καινούριο και πηγαίνουν για το Χιτά και μου παραπονιούνται ότι δεν ξέρουν πώς θα μπουν να πάνε. Εγώ τους λέω ένδειξη για το χωριό υπάρχει και για την Τσούκα. Εν πάση περιπτώσει εκεί θα τον βάλω με τον σκουπιδάνθρωπο και θα στέκεται έτσι και θα δείχνει από εδώ είναι τα σκουπίδια, από εδώ είναι το μουσείο. Για να μην συγχαίρεται κανένας, να μην μπερδεύεται. Επίσης κάνουμε αυτό το έργο, θα έχει και ένα QR code εδώ. Το QR code για όσους δεν το ξέρουν είναι ένα σύμβολο ας πούμε, το οποίο το έχουν τα προϊόντα πάνω και δίνουν πληροφορίες, και έτσι αυτό θα δίνει πληροφορίες για το μουσείο. Ένα άλλο έργο που κάνει ο Φραντζέσκο εδώ, του οποίου ιδέα ήταν αυτό το QR code, φτιάχνει εδώ με ρόδες ένα μεγαλύτερο, το οποίο πιθανόν να μπει στα Γιάννενα, αύριο θα έχουμε ραντεβού με τον Δήμαρχο, για να δούμε αν μπορεί να τοποθετήσουμε το έργο αυτό μέσα στην πόλη, για να δίνει και πληροφορίες, πέρα από το ότι θα έχουμε ένα γλυπτό μέσα στην πόλη ακόμα, θα δίνει και πληροφορίες για το χωριό και για το μουσείο. Έχουμε ήδη υλοποιήσει ένα, το οποίο είναι τα ηλιοτρόπια, τα οποία είναι ουσιαστικά από ανακυκλώσιμα υλικά. Όλα όπως βλέπετε είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό προωθούμε σε αυτό το μουσείο, αυτό θέλουμε να προωθήσουμε και ψωνίζουμε εκεί μέσα από τα ανακυκλώσιμα και βγάζουμε εδώ όπως βλέπετε ένα σωρό πράγματα. Αυτά, κάποια από αυτά μας κάνουν. Εδώ προσπαθούμε να έχουν και λίγο πλάκα τα πράγματα. Να τα βλέπει ο άλλος, να διασκεδάζει για λίγο, να γελάει και να προβληματίζεται. Λοιπόν, φτιάξαμε τα ηλιοτρόπια, θα τα βάλουμε μέσα στα πάνω στα μπουρνάρια. Τώρα, τι γυρεύουν τα ηλιοτρόπια με να βγαίνουν μέσα από τα μπουρνάρια, ο Θεός να τα κάνει ηλιοτρόπια, τα οποία είναι δίσκοι από τα μαρμαράδικα που πετάνε, με σωλήνες και με φύλλα και με αυτά. Ο Φάτο, που είναι ένας μαθητής μας από την Αλβανία, φτιάχνει ένα μαρμάρινο γλυπτό, μια ξαπλωτή φιγούρα, θα το βάλουμε στο δρόμο. Πάνω έχω μεταφέρει και μια ωραία πέτρα, την οποία θέλω να κάνω βοσκοπούλα. Έκανα το βοσκό,
Πιο πάνω θέλω να βάλω τη Βοσκοπούλα με τα πρόβατα, για αυτή να έχει μια ρόκα, ας πούμε, ένα πλέκι. Γιατί μου παροπονιούνται εδώ οι γυναικείες οργανώσεις ότι δεν παραμελώ τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να κάνω και μια Βοσκοπούλα όσο πιο απλή μπορώ. Και έτσι θα κλείσει αυτό το φετινό συμπόσιο. Νομίζω θα είναι παραγωγικό, είναι μεγάλα τα έργα, δεν είναι παίξε γέλασε που λένε, έχουν πολλή δουλειά, είναι κατασκευές μεγάλες και πιστεύω ότι θα συμβάλλουν και αυτά σε αυτή να γίνει αυτή η πορεία των 5 χιλιόμετρων να γίνει πιο ενδιαφέρουσα.